Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψη ζωντανά εδώ στο Start. Και όπως ήδη βλέπετε στον τίτλο της εκπομπής, βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γκίκας, είναι μαζί μου ζωντανά στο στούντιο και τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήλθατε, κύριε Γκίκα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Μετά τη χθεσινή δύσκολη μέρα, θα πω. Ναι, ήταν ένα τρίμερο αρκετά δύσκολο. Μια πρόταση δυσπιστίας, η οποία πραγματικά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπεβάλλεται με αυτή τη μορφή. Η τελευταία πρόταση, παράγραφος της πρότασης δυσπιστίας έλεγε ότι η κυβέρνηση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατία και ότι η Ελλάδα ουσιαστικά πόρο απέχει από μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Κάτι το οποίο προφανώς και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και με λύπη λοιπόν είδαμε η ενωμένη αντιπολίτευση, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με το πρόσχημα ενός δημοσιεύματος που ουσιαστικά αναπαρήγαγε κάτι το οποίο το γνωρίζαμε πριν από ένα χρόνο, που υποτίθεται ότι έγινε κάποια αλλίωση σε κάποια τηλεφωνική, κάποια εγγραφή που δεν έγινε ουσιαστικά. Κατέθεσε αυτή την πρόταση δυσπιστίας. Και έτσι ουσιαστικά είδαμε τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης να την βοριχούν, δυστυχώς, στον ανθρώπινο πόνο. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα όμως, αν με επιτρέπετε, κύριε Βουλευτά. Το πολιτικό σκέλος είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι 57 οικογένειες αναζητούν απαντήσεις. Και λέει ο κύριος Καραμαλής, δείξτε μου ένα έγγραφο που να μου έλεγε ότι θα γίνει δυστύχημα. Και υπάρχει από τους συνδικαλιστές το Φεβρουάριο, λίγες μέρες πριν από αυτή την τραγωδία, μία ανακοίνωση που αναφέρει ζητήματα. Ναι, γίνεται αυτή η τραγωδία, συμβαίνει και αμέσως μετά ξεκινά ένας άλλος Γολγοθάς. Μπαζώθηκε ο χώρος, δεν μπαζώθηκε ο χώρος. Δόθηκαν εντολές, δεν δόθηκαν εντολές. Τι κουβαλούσε το τρένο. Ξέρετε, 57 οικογένειες είναι ζωντανή νεκροί. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή ήταν μια τραγωδία πρωτόγνωρη, συγκλώνει σε όλους τους Έλληνες και βεβαίως όλοι, πρωτίστως ο πολιτικός κόσμος, επιθυμεί να χυθεί άπλο το φως σε αυτή την υπόθεση. Μα η μόνη αρμόδια να διερευνήσει είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση έχει διευκολύνει τα μάλα την ελληνική δικαιοσύνη. Σας πληροφορώ ότι σε αυτό το χρόνο η ελληνική δικαιοσύνη έτρεξε με διπλάσιους, να μην σας πω τριπλάσιους ρυθμούς από ό,τι συνήθως. Έχει εξετάσει σωρία μαρτύρων, έχει συλλέξει έγγραφα, έχει τις αυθεντικές, γιατί λέγανε για παραποίηση, για μονταζιέρες κτλ. Κάτι που δεν ισχύει. Έχει συλλέξει όλες τις αυθεντικές, βεβαίως, ηχογραφήσεις. Έχει πραγματογνωμοσύνες και έχει αποδώσει κατηγορίες σε 34 ανθρώπους. Δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη τρέχει. Ναι, αλλά δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη βεβαίως υπάρχει και ανελήφθη το πρώτο, τις πρώτες ώρες της τραγωδίας. Ο υπουργός Καραμαλής παραιτήθηκε αμέσως. Και ο λόγος που παραιτήθηκε είναι για να μην αφήσει να πλανάται στην ατμόσφαιρα ότι μπορεί να αλλοιώσει κάποιο στοιχείο προκειμένου να κρυφτεί. Οψέποτε απαιτήθηκε. Ο Κώστας Καραμαλής ήρθε στη Βουλή, κατέθεσε 10 ολόκληρες ώρες στην Εξεταστική Επιτροπή, πήγε στη δικαιοσύνη, ήρθε στη Βουλή, μίλησε στο χρόνο που μπορούσε να μιλήσει και από εκεί και πέρα είπε την άποψή του. Όλο το αφήγημα της αντιπολιτεύσεως έχει να κάνει με μικροπολιτικά, αν θέλετε, κριτήρια και πλαίσια. Αυτό που ουσιαστικά λένε είναι να γίνει προανακριτική επιτροπή. Βεβαίως να γίνει προανακριτική επιτροπή, αλλά η προανακριτική επιτροπή να εδράζεται σε κάποιο κατηγορητήριο. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από μήνες, όταν κατέθεσαν αίτημα για προανακριτική επιτροπή, αναφερόντανε σε οποιοδήποτε κατηγορητήριο. Λένε κάποιοι, υπάρχει αιτιώδη συνάφεια με την μη ολοκλήρωση σε 7-17. Έχει απαντηθεί 150 φορές σε αυτό το θέμα. Η 7-17, για να μας καταλάβουν και οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα, είναι μια σύμβαση η οποία υπεγράφει από την ελληνική κυβέρνηση το 2014 και έπρεπε
να ολοκληρωθεί το 2016. Είναι μία από τις τρεις βασικές συμβάσεις, τρία βασικά έργα που πρέπει να γίνουν στο σιδηρόδρομο, προκειμένου ο σιδηρόδρομος της Ελλάδος και όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ΤΑΔΕ, ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Άρα λοιπόν είναι τρία διαφορετικά έργα. Το πρώτο έργο είναι ακριβώς η 717, που είναι η σήμανση κτλ. Αυτή λοιπόν η 717 σύμβαση δεν προχώρησε καθόλου επί ΣΥΡΙΖΑ. 5 φορές έδωσε ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ παρατάσεις και μάλιστα χρεώθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Και όταν το 19 παραλάβαμε, δεν υπήρχε ούτε μία εγκεκριμένη μελέτη, ναι, από τον ανάδοχο. Εγώ λέω, εγώ δεν θα διαφωνήσω. Μισό λεπτό. Παραλάβαμε λοιπόν αυτό το χάος. Δεν έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν προχώρησε και από τη Νέα Δημοκρατία. Έφτασε στο 78% περίπου η ολοκλήρωση του έργου. Και φάνηκε αυτό, διότι ναι, δεν ήταν έτοιμη τον Φεβρουάριο, ναι, που έγινε το ατύχημα, η τραγωδία του 23, ολοκληρώθηκε όμως το Σεπτέμβριο του 23, μερικούς μήνες μετά. Αλλά προσέξτε, όπως στην Εξεταστική Επιτροπή φάνηκε ξεκάθαρα, Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι αν ακολουθεί το Ευαγγέλιο του σιδηροδρόμου, που μιλάμε είναι ο γενικός κανονισμός λειτουργίας, δεν υπήρχε περίπτωση να είχαμε ατύχημα, είτε υπήρχε 717, είτε δεν υπήρχε 717, είτε εδώ συνέβησαν 7 παραβιάσεις μέσα σε 5 λεπτά. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι μάρτυρες. Είναι στοιχεία της δικογραφίας. Ναι. Άρα λοιπόν έγινε ό,τι δεν έπρεπε να γίνει. Από εκεί πέρα όμως, εγώ, κοιτάξτε, με σεβασμό στις οικογένειες, με σεβασμό στους νεκρούς, αυτό που ως κυβέρνηση πρέπει η κυβέρνησή μας να κάνει είναι να βοηθήσει την δικαιοσύνη και να αποδοθούν ευθύνες. Αν προκύψουν και πολιτικές να αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά και αυτές και να ανήκουν. Αν βρεθεί ότι φταίει ο Καραμαλής και είναι, υπάρχει κατηγορητήριο, σήμερα είπε, ναι, και χτες είπε ότι εγώ δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία και ότι βεβαίως αν χρειαστεί βεβαίως θα έρθω και προανακριτική επιτροπή ακόμα να γίνει στη Βουλή αν υπάρχει κατηγορητήριο που εδράζεται σε σοβαρές βάσεις, δεν κρύβεται. Άρα λοιπόν όλη αυτή η σπέκουλα, όλη αυτή η μικροπολιτική αντιπαράθεση, η πρόταση δυσπιστίας σε μια κυβέρνηση που εξελέγει με 41% πριν από 9 μήνες. Μάλιστα παρουσιάζοντας μια χώρα τριτοκοσμική, μια χώρα παρία, η οποία ουσιαστικά είναι μια χώρα που δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω ότι κάνει κακό στην ίδια τη δική μας τη δημοκρατία και στην ίδια την προσπάθεια της χώρας να προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ σας λέω, αυτά που ακούσαμε αυτό το τριήμερο στη Βουλή από τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων είχαν μόνο ένα στόχο. Πώς θα χτυπήσουμε το Μητσοτάκη, πώς θα ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση για να έρθουμε εμείς οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές να κυβερνήσουμε. Παραιτήθηκε όμως ο κύριος Μπραντάκος και ο κύριος Παπασταύρου. Γιατί παραιτήθηκαν? Αν δεν υπήρχε θέμα, γιατί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους? Κοιτάξτε, εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Και εγώ πραγματικά εξεπλάγει με αυτήν την. Το πληροφορηθήκατε όταν ήσασταν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Και ήμουνα σε αέρα τηλεοπτικής εκπομπής μέσα από τη Βουλή. Ναι. Και μάλιστα δέχομαι. Κοιτάξτε, εγώ δέχομαι ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει κοινωνικές σχέσεις. Δεν θα ποινικοποιήσουμε και τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά βεβαίως, εδώ είναι μια λεπτή ισορροπία όμως. Όμως, ακριβώς επειδή ήταν μια αρνητική συγκυρία. Δηλαδή ήταν μια αρνητική συγκυρία όταν ένα φίλο συγκεκριμένης εφημερίδος, συγκεκριμένου επιχειρηματία κατηγορεί την κυβέρνηση για κάτι τέλος πάντων για το οποίο δεν ευθύνεται. Και την ίδια στιγμή δύο προβεβλημένα στελέχη, κορυφαία στελέχη,
κοντά στον Πρωθυπουργό. Κοντινοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Που μπορεί να έχουν κοινωνική επαφή. Όλοι έχουμε κοινωνικές επαφές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάποιος είναι ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάμε σπίτι του. Ή κάποιος... Άλλη μονό μας. Καταλαβαίνετε. Όμως το timing ήταν τέτοιο και πέρασαν το λάθος μήνυμα. Ναι. Αυτό προς τιμήν τους το συνειδητοποίησαν και υπέβαλαν οι ίδιοι τις παραιτήσεις τους στον Πρωθυπουργό, που έγιναν αποδεκτές. Ναι. Να ξέρετε ότι η παραίτηση είναι μια πολιτική πράξη που δείχνει ευδειξία. Εδώ λοιπόν έγινε μια λάθος επίσκεψη, κοινωνική, τη λάθος ώρα και δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Το κοινωνική, το λέει η Νέα Δημοκρατία, ήταν από τα πρώτα στοιχεία που βγήκαν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ήταν ένα λάθος μήνυμα. Ο ελληνικός λαός δεν ξέρω αν θα το εκλάβει ως κοινωνική επίσκεψη. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρξουν και εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο τυχαία δεν ήταν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τι να σου πω. Εδώ φάνηκε ότι υπήρχε μια συνεννόηση εντός εισαγωγικών του κυρίου Ανδρουλάκη με τη συγκεκριμένη εφημερίδα ή με αυτούς που είναι πίσω από την εφημερίδα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπήρχε και προσυνεννόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά αντίλαραν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έκαναν δηλαδή μια συμφωνία, ένα deal. Ήταν μετά από αυτά που είπε ο κύριος Παπάς. Ναι, ο κύριος Παπάς το αποκάλυψε αυτό. Και από εκεί και πέρα αυτό φάνηκε. Το είπε εξάλλου ξεκάθαρα και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Πίσω ο Πρωθυπουργός θες είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι για να μπορέσει η χώρα να πάει μπροστά και να συνεχίσει αυτό το μεταρρυθμιστικό της έργο, δεν μπορεί η κυβέρνηση να άγεται και να φέρεται από οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπρος. Έχουμε 70 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για τη σταθερότητα της χώρας. Δηλαδή όλες αυτές οι προτάσεις δυσπιστίας, όλο αυτό το ζήτημα με τις κατηγορίες που υπονομεύει στη δημοκρατία, που υπονομεύει στους θεσμούς κτλ. Ένα στόχο έχουν. Να αποσταθεροποιήσουν την πορεία της χώρας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αναπτύσσεται με τριπλάσιους ρυθμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ρεκόρ όλων των εποχών σε ξένες επενδύσεις. Υπογράφεται μία σύμβαση μετά την άλλη για την ισχυροποίηση της χώρας σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην άμυνα. Προχτές ο Πρωθυπουργός στον Καναδά υπέγραψε μία σύμβαση εξαιρετικά σημαντική για 7 Καναντέρ. Είναι η πρώτη χώρα από την Ευρώπη που υπογράφει σύμβαση για τα νέα αυτά υπερσύγχρονα αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης. Ναι. Εκ των οποίων τα δύο μάλιστα μας τα παίρνει η Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να ανακόψουμε την πορεία της χώρας μπροστά, επειδή ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βελόπουλος θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση 9 μήνες, 8 μήνες μετά την πανηγυρική επανεκλογή της. Καταλαβαίνετε ότι εμείς θα δώσουμε τον αγώνα όπως πάντα το δίνουμε, πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας, για να βγει νικήτρια με μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Είναι ένα στοίχημα και βέβαια δεν ξέρω αν οι Έλληνες θα ψηφίσουν με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη ή με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Δηλαδή και τα τέμπη είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Και άλλα ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, η υγεία, η παιδεία, η καθημερινότητα του πολίτη. Εντάξει, κοιτάξτε, αν το δούμε ιστορικά, mm-hmm. πάντα η ψήφος των ευρωεκλογών πιο χαλαρή ψήφος και θεωρείται χαλαρή ψήφος κάποιες φορές. Και μάλιστα πολλοί πολίτες που έχουν τον α ή β προβληματισμό θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα το λεγόμενο mm-hmm. στην κυβέρνηση. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι μια εκλογική μάχη. Έχει τα χαρακτηριστικά βεβαίως της εκλογικής μάχης των ευρωεκλογών. Δεν είναι εθνικές εκλογές, ναι. Δεν εκλέγονται βουλευτές, εκλέγονται ευρωβουλευτές. Ειρήσει το εμπαρόδο, έχουμε εδώ και μία κερκυραία που κατεβαίνει. Η αγαπημένη μας φίλη, η κυρία Κουρή, η Όλγα η Κουρή, γυναικολόγος. Που καταλαβαίνετε ότι έχει κερκυραϊκή έτσι, χρειά το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι κρίσιμες εκλογές και για την Ευρώπη. Αν δεν αφυπνιστούν, το έχω πει και άλλες φορές, τα κόμματα του πολιτικού ρεύματος, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό κτλ. Mm-hmm. Και επικρατήσουν οι λαϊκιστές ή οι ακροδεξιοί ή οι ευρωσκεπτικιστές,
Την άλλη μέρα θα αντιμετωπίσουμε μοίρια όση από προβλήματα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εάν η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών δεν προέρχονται από τα κόμματα αυτά, τα λεγόμενα κόμματα του πολιτικού ρεύματος, κόμματα δηλαδή που θεωρούνται ευρωπαϊκά, που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα δούμε πολιτικές να ανατρέπονται. Παραδείγματος χάρη, πολιτικές που αφορούν το κράτος δικαίου, πολιτικές που αφορούν τη μετανάστευση, πολιτικές που αφορούν την κλιματική κρίση. Ναι. Για φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρησιμοποιεί 1,5 δισεκατομμύριο από την Ευρώπη ουσιαστικά για να θωρακίσει τις αντοχές της απέναντι στην κλιματική κρίση. Φανταστείτε στην επόμενη Ευρωβουλή να πούνε ότι τα κόβουμε αυτά τα κονδύλια ή πολλό δε μάλλον στη νέα κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δώσει μάχες η κυβέρνησή μας με τους ευρωβουλευτές τους νέους εκεί προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Νομίζω ότι τώρα θα ξεκινήσει η μάχη. Έχουμε ούτως ή άλλως το Σαββατοκύριακο το συνέδριό μας. Είναι ένα σημαδιακό συνέδριο υπό την έννοια ότι συμπληρώνουμε 50 ολόκληρα χρόνια από την μεταπολίτευση. Ένα συνέδριο δηλαδή που γίνεται 50 χρόνια από την ίδρυση της μεγάλης μας παράταξης, που πραγματικά η Νέα Δημοκρατία έχει προσφέρει τα περισσότερα σε αυτόν τον τόπο από όλα τα κόμματα. Να θυμίσω, έτσι, εμείς είμαστε και λίγο πιο παλιοί, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που ουσιαστικά έφερε την, με ομαλό τρόπο τη δημοκρατία μετά την πτώση της Χούντας. Ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, ήταν και αυτή, και είχα την τιμή να είμαι και εγώ μέσα στους 75 βουλευτές το 2015, όταν με την ψήφο μας κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη με τους πειρασματισμούς τότε της Κωνσταντοπούλου, του Βαρουφάκη και του κυρίου Τσίπρα. Ας μην τα ξεχνάμε όμως και αυτά. Άρα λοιπόν θα είναι ένα συνέδριο που θα έχει και μια, αν θέλετε έτσι, επαιτειακή πανηγυρική διαδικασία, και βεβαίως θα συζητήσουμε, θα είμαι και εγώ ομιλητής, θα συζητήσουμε για το μέγα διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών. Όσο σε αυτό που είπατε, θα συμφωνήσω. Υπάρχουν πολίτες που είναι προβληματισμένοι. Το βλέπω και εγώ εδώ στις επαφές μου. Είναι προβληματισμένοι και για κάποια νομοσχέδια, όπως αυτό για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι ένα από τα θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Και θέλω να μου πείτε και αν συμφωνείτε και με τη στάση της τοπικής εκκλησίας να λέει στους άλλους δύο συναδέλφους σας που είχαν μια άλλη άποψη ότι δεν είστε ευπρόσδεκτοι. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ καταρχάς με κάλυψε η τοποθέτηση του Δικηγορικού Συλλόγου, που είναι μέλη και οι δύο βουλευτές. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να αρνηθεί σε κάποιον άνθρωπο να μεταλάβει. Δηλαδή αυτό είπε, ουσιαστικά έγινε. Από εκεί και πέρα... Τους λέει μετανοήστε για να έρθετε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω όμως ότι οι συνάδελφοι δεν μπήκαν στην Ελλάδα. Προχθές ήταν στην εκκλησία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είπαμε, είναι θέμα αρχής, θέμα συνείδησης. Ο καθένας τοποθετήθηκε. Όμως, επειδή είναι πια νόμος του κράτους... Που ακόμα όμως έχει και αυτό αντιδράσεις, κυρίως στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και μιας μερίδας ψηφοφόρων, ναι, που αντέδρασαν και αντιδρούν. Ναι, είναι πλέον νόμος του κράτους, δυστυχώς. Για μένα, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάσει κάποιους ανθρώπους, παρότι έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα και έχουμε συγκρατήσει κατά το μάλλον ή τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Δηλαδή πλέον οι τιμές είναι αντίστοιχες με πέρσι. Επίσης να πω ότι ανακοινώθηκαν και είναι ευτυχή συγκυρία που ανακοινώθηκαν την ημέρα που γινόταν η ψήφιση της προτάσεως δυσπιστίας. Βεβαίως καταψηφίστηκε. Ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικά το κατακεφαλήν εισόδημα. Εμείς εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, μετά από, δεν νομίζω, είναι η πρώτη φορά, ξεπεράσαμε τις 19.000 ευρώ per capita. Δηλαδή το κατακεφαλήν εισόδημα είναι 19.150. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση
από, χρόνο με χρόνο από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό το δένω με τη σημερινή μεγάλη απόφαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον κατώτατο μισθό, να τον πάει στα 830 ευρώ από 780. Θυμίζω, όταν παραλάβαμε, ο κατώτατος μισθός ήταν 650. Τώρα είναι 830. Και στο τέλος της τετραετίας θα φτάσει 950. Και επειδή κάποιοι μου λένε, ναι, αλλά ο πληθωρισμός μας το έχει καταπιεί το μισθό, δεν είναι έτσι. Σωρευτικά, ο πληθωρισμός από το 19 μέχρι και το 24 είναι 16-16,5%. Η αύξηση που πήγε ο κατώτατος μισθός κοντεύει το 30%. Είναι 28%. Και σε αγοραστική, σε καθαρά είναι 29%. Άρα λοιπόν υπερκαλύπτει σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως η προσέγγιση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας είναι και αυτό ένα στοίχημα της κυβέρνησης. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, έτσι και θέλω να το ξαναπώ, είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα, και δικαίως, διότι μονότερμα παίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει μια ουσιαστική αντιπολίτευση, προσπαθούν με τρόπους άλλους, παραδείγματος χάρη, να σου λέει ότι είσαι υπονομευτής της Δημοκρατίας, να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση, να δημιουργήσει πρόβλημα και να συρθεί η χώρα πάλι στην αστάθεια και στην αβεβαιότητα. Δεν θα τους το επιτρέψουμε, κυρία Λέλα. Να βάλουμε άλλο τελεία, γιατί ο χρόνος περνά και περνά γρήγορα, δυστυχώς, γιατί θέλω να θέσουμε πολλά ζητήματα και να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με τα τοπικά μας θέματα. Βέβαια, να δούμε και να πούμε κάποια πράγματα. Έτσι, να δούμε και εδώ τι γίνεται με αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την καθημερινότητα, το παραλιακό μέτωπο, την εκπαίδευση. Άνω τελείας, πολύ λίγο ξανά μαζί, ο κύριος Γκίκας απόψε μαζί μας. Μένετε και εσύ γιατί υπάρχει θέμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα συνέχεια ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Στάρ, του βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γκίκας. Μας θυμά απόψη με την παρουσία του. Έχω αρκετά μηνύματα, κύριε βουλευτά. Ένα από αυτά λέει, πώς μπορεί να ζήσει κάποιος με 800 ευρώ. Ζει σήμερα κάποιος με 800 ευρώ. Ναι. Είναι εύκολο να ζήσει. Κοιτάξτε. Καταρχάς, ο κατώτατος μισθός πάει στα 830. Μιλάμε βέβαια για 14 μήνες. Mm-hmm. Γιατί είναι στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Άρα αυτό. Σε μήνα πάει στα 925 ευρώ. Και είπαμε ότι αυτό θα φτάσει στα 950 ευρώ σε 14μηνη βάση, που θα πάει στα 1000 τόσα σε μηνιαία βάση, σε 2 χρόνια από τώρα. Όμως, όταν μιλάμε ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός από τα 650, 30% πάνω και φτάνει στα 830 σήμερα, από 1η Απριλίου, είναι μια γενναία, αν θέλετε, αύξηση. Δεν σημαίνει ότι είναι αρκετή, γιατί στόχος είπατε ότι είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας να αυξηθεί και άλλο, αλλά ναι, είναι μια. Ναι, θα υπάρξουν ακόμα άλλα 2 στάδια. Mm-hmm. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός θα είναι 950 ευρώ σε 14μηνη βάση. Γιατί ναι, στον ιδιωτικό τομέα 14 μισθούς παίρνουν. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά σε μηνιαία βάση θα είναι 1050 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, με αυτήν την κίνηση, ενώ πριν το 19 η Ελλάδα ήταν πάτος, ναι, δηλαδή 3 θέσεις από τον πάτο, mm-hmm, αυτή τη στιγμή στις 22 χώρες της Ευρωζώνης είναι 11η, είναι στη μέση. Άρα λοιπόν γίνονται βήματα και όσο προοδεύει η οικονομία μας και όσο πατάμε πιο γερά στα πόδια μας, τότε αυτό το πλεόνασμα θα μοιράζεται στους πολίτες και βεβαίως στους οικονομικά ασθενέστερους. Και το γεγονός και μόνο, κυρία Λέλα, ότι αυτή τη στιγμή η ανεργία έχει μονοψήφιο αριθμό μπροστά, είναι 9 κάτι, καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε φτάσει στα προ-κρίσης επίπεδα, mm-hmm, στην ανεργία και εδώ στις περιοχές μας
ψάχνουμε να βρούμε εργαζόμενους με το κιάλι. Δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Ήταν το επόμενο θέμα που θα σας έλεγα, ειδικά στον τουρισμό και όχι μόνο βέβαια. Ναι. Σε πάρα πολλούς κλάδους. Φέτος περιμένουμε, από ό,τι μου έλεγε η Όλγα η Κεφαλογιάννη χθες στη Βουλή, ρεκόρ όλων των εποχών. Mm-hmm. Νέο ρεκόρ όλων των εποχών. Άρα καταλαβαίνετε ότι το θέμα της εργασίας, στο θέμα της εργασίας υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, εμείς είναι η πρώτη φορά που αυξήσαμε μισθούς στο δημόσιο. Στο δημόσιο, έτσι, θυμίζω, αυξάνουμε δραστικά το κατώτατο μισθό, συνεχίζουμε προς αυτή την πορεία και βεβαίως μειώσαμε και τους φόρους. Δηλαδή, αν τα βάλεις όλα στο ίδιο καλάθι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι από τη μία μέρα στην άλλη, από το 2019 δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ, που πληρώσαμε 100 ευρώ για παράδειγμα έμφυα, μόλις ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το μείωσε μαχαίρι κατά 34% στην Κέρκυρα. Δηλαδή πληρώσαμε 1/3 λιγότερο. Μεγάλη υπόθεση. Για κάποιους που έχουν μια περιουσία ή για κάποιους που δεν έχουν μια περιουσία, έχουν μικρότερη περιουσία και που μετράνε ακόμα περισσότερα, περισσότερο τα λίγα, τα 100, τα 200, τα 300 ευρώ. Μετά έχουμε φτιάξει ένα κράτος με σοβαρή επιδοματική πολιτική. Χθες εγώ παραβρέθηκα στο πρώτο συνέδριο του ΟΠΕΚΑ, που ανήκει πλέον στο Υπουργείο της Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, δηλαδή στην κυρία Ζαχαράκη ουσιαστικά, αλλά ήταν και όλοι συναρμόδιοι υπουργοί. Δισεκατομμύρια πηγαίνουν για τη στήριξη και των αναπήρων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και των ανθρώπων μας, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και επίσης ψηφιοποιείται το σύστημα ώστε και οι χρόνοι να μειωθούν και τέλος πάντων να, αυτοί που έχουν ανάγκη πράγματι να έχουν... Να είναι πιο ανθρώπινο, τυχήρε, εγώ θα να πω, είναι πιο αυτό ανθρώπινο. Το σύστημα και να άρα, λοιπόν, τελειώνουμε νομίζω, γρήγορα αυτές τις διαδικασίες. Είναι χρονοβόρες και... Είναι χρονοβόρες, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα, πολλά βήματα προς θετική κατεύθυνση και αυτό εξάλλου το επιβεβαίωσε ο ελληνικός λαός πριν από 9 μήνες. Από εκεί πέρα, εγώ λέω ότι η κυβέρνηση, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δηλαδή 41% και εγώ δεν βλέπω ότι θα πάρουμε, εντάξει, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό θα πάρουμε σίγουρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται σε όλα τα διεθνή φόρα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, όλων των διεθνών οργανισμών, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, προωθεί τα συμφέροντα της χώρας και έχει μία, τέλος πάντων, παρουσία που δεν την είχε ποτέ η χώρα σε αυτό το επίπεδο, ότι μπορεί να συγκριθεί με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας showman. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με χώρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία πρεσάρεται από τα κόμματα της δεξιάς πλευράς, δηλαδή η Νίκη, η Ελληνική Λύση, η όποια ψήφος διαμαρτυρίες, αντίδραση, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί, δεν θα πάει ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Ναι, κοιτάξτε, οπωσδήποτε υπάρχει μια διαρροή ψηφοφόρων προς τα δεξιότερα κόμματα, προς την Ελληνική Λύση, προς την Νίκη ίσως, μέλη να δούμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, η μάχη θα γίνει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο. Ναι. Για το ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, δεν γεννάται καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι να διατηρήσουμε ένα ποσοστό σημαντικό για να διασφαλίσουμε την σταθερότητα και την πορεία προς τα μπρος. Αυτό είναι το μέλημά μας και νομίζω ότι αυτούς τους δύο μήνες που μένουν θα παρατεθούν τα επιχειρήματα ένθεν κακήθεν και οι πολίτες θα επιλέξουν. Λοιπόν, να πούμε και λίγο στα δικά μας. Πριν πούμε στα δικά μας, γιατί θα τα δικά μας τα πω. Εγώ σήμερα πραγματικά γινόντας από την Αθήνα επέλεξα να πάω στους β' χαιρετισμούς στο ναό του Ιάσονος και στο Συμπάτρου. Και ήταν εκεί και η γυναικεία χοροδία Άγιος Σπυρίδων, η κυρία Καλιαρίδου. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που το βρίσκεις μόνο στην Κέρκυρα. Αυτός ο πλούτος, ο οποίος πας σε μια εκκλησία για τους χαιρετισμούς. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε μια χοροδία, παρουσία μιας χοροδίας υψηλών προδιαγραφών. Μια χοροδία που θα μπορούσε να πάρει ένα βραβείο οπουδήποτε. Και σε ταξιδεύει πραγματικά σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την κουλτούρα
Και έχουμε και ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, αλλά θα πω ότι για όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, χρειάζεται και το κράτος διαχρονικά και η σημερινή κυβέρνηση να στηρίξει αυτόν τον πλούτο. Τα πολιτιστικά σωματεία, τους φορείς, όλους αυτούς τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθούν να κρατούν την Κέρκυρα σε αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει. Δεν θα πω μοναδικότητα για να μην θεωρηθεί ότι υπερβάλλουμε. Αλλά δεν το συναντάς παντού. Αυτό με τις χοροδίες, φιλαρμονικές. Οπότε είναι ένα χαρακτηριστικό... χρειάζεται όμως και μια στήριξη ηθική και οικονομική. Εγώ θα πω. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Το διεκδικείτε άλλωστε. Ξέρω ότι όποτε σας δίνει τη δυνατότητα το θέτετε. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Υπάρχουν κατά καιρούς χρηματοδοτήσεις προς φορείς, συγκεκριμένους φορείς. Που γνωρίζω ότι η περιφέρεια, οι δήμοι βοηθούν. Όταν έχουν χρήματα, όταν δεν έχουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν. Οι δήμοι και τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ είδα απολογισμό, είδα ότι πάνω από 800.000 από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων πήγε για πολιτιστικές διαδικασίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας το πω, αυτό ήταν ένα έτσι. Για πάμε λίγο, επειδή είχατε συναντήσει και στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας, να ξεκινήσω με την υγεία. Έχουμε κάτι καινούριο να πούμε. Έχουμε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Δηλαδή, εξέλιξη το είχαμε πει, αλλά τώρα προχωράει. Συναντήθηκα με τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, τον φίλο τον Πάνο τον Σταμπουλίδη. Και είναι έτοιμη σύμβαση για τα τρία κέντρα υγείας της Κέρκυρας. Ωραία. Και υπογράφεται με τον ανάδοχο. Νομίζω είναι η Τεχνική Ανάπτυξη, λέγεται η εταιρεία. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο ανάδοχος υπογράφεται μέσα στον Απρίλιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, διότι επιτέλους ένα έργο το οποίο το έχει ανάγκη η Κέρκυρα, οι δομές υγείας της Κέρκυρας, θα δρομολογηθεί και θα γίνει πολύ γρήγορα. Γιατί είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Και το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, πρέπει η σύμβαση να έχει υπογραφεί μέχρι το τέλος του χρόνου και το 50% του έργου να έχει γίνει μέσα σε 12 μήνες. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια γρήγορη διαδικασία και θυμίζω ότι είναι 1.300.000 περίπου για το Κέντρο Υγείας Αγίου Αθανασίου, 1.000.000 περίπου 100.000 για το Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου και 1.800.000 για το Κέντρο Υγείας Λευκύμης. Η σύμβαση υπογράφεται μέσα στον Απρίλιο, βεβαίως θα γίνει θα ανακοινωθεί. Δίπλα σε αυτό είναι και η νέα εξέλιξη που έχουμε για το Περιφερειακό Ιατρείο του Αγίου Μαθαίου, το οποίο θυμίζω ότι είχε βγει ο διαγωνισμός τέλος του χρόνου, ήταν άγωνος, έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες, αυξήθηκε τέλος πάντων το τίμημα και τώρα ξεκίνησε πάλι η διαδικασία και νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι άγωνος. Και βεβαίως το 1.400 του νοσοκομείου μας, που και αυτό βαίνει προς συμβασιοποίηση. Κτηριακά καλά θα πάμε. Το θέμα είναι πώς θα στελεχωθούν. Τα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο, γιατί προσκλήσεις βγαίνουν και δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να στελεχώσει. Κοιτάξτε, καταρχάς οι προσκλήσεις βγαίνουν. Εγώ θα πω ότι η Κέρκυρα είναι το μοναδικό περιφερειακό νοσοκομείο που στις δύο μεγάλες προκηρύξεις, αυτή του 22 και που τελειώνει τώρα και αυτή που βγήκε τώρα, πριν από μερικές εβδομάδες, συνολικά θα πάρει 107 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. 107 ένα νοσοκομείο. Είναι μια μόνιμο προσωπικό μιλάμε. Είναι μια σημαντική ένεση. Τώρα από εκεί πέρα ανακοινώσαμε πρόσφατα κάποιες κρίσιμες ειδικότητες γιατρών. Αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Η διοικήτρια του νοσοκομείου κάνει μεγάλο αγώνα, η κυρία Μαντώ Εκκλεζοπούλου, προκειμένου να πείσει γιατρούς και από τον κύκλο που γνωρίζει για να έρθουν εδώ σε κάποιες ειδικότητες. Ή να παραμείνουν. Σε κάποιες ειδικότητες το έχει ήδη καταφέρει. Από εκεί και πέρα θέλω να πω, by the way, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο, όλοι οι διοικητές των νοσοκομείων και όλοι οι υποψήφιοι διοικητές. 30 άτομα είναι για την Κέρκυρα. Είναι μεγάλος αριθμός για την Κέρκυρα. Για την Κέρκυρα μόνο έχουν καταθέσει 30 άτομα ανάμεσα τους και η κυρία Εκκλεζοπούλου. Ναι.
Είναι 30 άτομα. Άστε. Εγώ γνωρίζετε ότι παρακάλεσα την κυρία Κλεζοπούλου να δηλώσει. Και πολύ καλά κάνατε την Κέρκυρα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει. Παρότι τη ζητούσαν πάρα πολλά νοσοκομεία της Αθήνας, το έκανε αυτό. Είχε δυνατότητα να δηλώσει μόνο σε μία ΥΠΕ. Άρα και λοιπόν. Δήλωσε, δική μας. Δήλωσε εδώ. Δίνουν τις εξετάσεις. Η κυβέρνηση αποφάσισε. Η διαδικασία επιλογής διοικητών νοσοκομείων, διοικητών ΥΠΕ, δηλαδή υγειονομικών περιφερειών. Και λοιπόν θέσεων του δημοσίου να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ. Και πολύ καλά αποφάσεις. Γιατί το αρκετά ΑΣΕΠ έχουμε ζήσει. Σημαίνει εξετάσεις, αδιάβλητες. Πολύ χαίρομαι. Και από εκεί και πέρα η πολιτική μπαίνει, απόφαση, στην επιλογή του διοικητού από τους τρεις οι οποίοι έχουν περάσει και βρίσκονται πρώτοι σε Μόρια στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οπότε έχουμε λίγο δρόμο εδώ. Έχουμε. Πάντως είναι σημαντικά αυτά που γίνονται στον τομέα της υγείας. Δρομολογήθηκαν και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις. Περάσατε και από το Υπουργείο Παιδείας όμως. Πέρασα και από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί, ξέρετε, είναι ο υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας. Είναι και κερκυραίος στην καταγωγή. Είναι ο κύριος Βλάσης. Κάναμε μια συζήτηση ευρύτερα για το πώς μπορεί να στηριχθεί οι δομές παιδείας εδώ. Mm-hmm. Παράδειγμα, υπεγράφει το νέο ειδικό σχολείο για την Νότια Κέρκυρα. Πολύ υπάρχει σημαντική η πολιτική απόφαση, επιτέλους. Η λιμένη απόφαση. Ωραία, θα πρέπει ξεκινήσει, να γίνει όμως. Θα ξεκινήσει από την επόμενη. Εξαιρετικά. Από την επόμενη τώρα. Ναι, σχολική περίοδο. Το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι όμως κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε κάποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Καλό είναι να ανοίξουμε και κάποια παραπάνω θέση. Έτσι είναι. Επίσης, είναι ένα ενιαίο Υπουργείο και υπάγεται εκεί και ο αθλητισμός. Εκεί, αυτό λοιπόν, είναι μια λυπονεμένη ιστορία. Ναι, εκεί λοιπόν έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομική διαχείριση, διότι ο κύριος Βλάσης, ο κύριος υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας, έχει κυρίως και την ευθύνη των ενταλμάτων της οικονομικής διαδικασίας. Εκεί λοιπόν έχουμε ζητήσει κάποια συγκεκριμένα χρήματα από τον κύριο Βρούτσι. Και νομίζω ότι καλό ήταν να έχει μια. Τον περιμένουμε, βέβαια, τον κύριο περιμένουμε να έρθει. Μια ενημέρωση και ο υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας και για αυτά τα ζητήματα. Συζητήσαμε και άλλα θέματα. Επίσης να σας πω ότι πήγα και στο Υπουργείο Υγείας χτες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή είχαμε ραντεβού με τον κύριο Βαρτζόπουλο για τα θέματα ψυχικής υγείας. Ναι. Πήγα, διότι περιμένουμε να γίνει. Αυτό το περιμένουμε τώρα από μήνα σε μήνα. Ναι, πολλά περιμένουμε από μήνα σε μήνα όμως. Και το παραλιακό περιμένουμε από μήνα σε μήνα και έχουμε φτάσει. Θα σας πω γι' αυτό και έχετε δίκιο. Περιμένουμε λοιπόν την κατανομή των νοσηλευτών, να το πω έτσι, του προσωπικού, στην ψυχική υγεία. Και υπάρχει εκεί πέρα αυτή τη στιγμή μια διελκυστίδα μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τις θέσεις, του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν τα λεφτά και του Υπουργείου Υγείας που πρέπει να κάνει τις κατανομές. Και εγώ διεκδικώ όσο περισσότερο μπορώ για το νοσοκομείο μας, διότι και η ψυχική υγεία είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολύ, θα έλεγα. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Βαρτζόπουλο, ο οποίος είναι και ο ίδιος ψυχίατρος και έχει ασχοληθεί. Έχει αντίληψη. Έχει αντίληψη ακριβώς. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένεις να κινηθούν πιο γρήγορα όμως. Ναι. Αυτοί δηλαδή δεν έχουν και περίοδο χάριτος, γιατί ξέρουν τα ζητήματα. Ναι, αλλά σας είπα ότι πρέπει να συγκεραστούν τρία διαφορετικά θέματα. Να συντονιστούν. Τώρα να σας πω μια κουβέντα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, γιατί θέλω να πω και άλλα πράγματα. Έχουμε περίπου 5 λεπτά. Όχι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. μας απορρόφησε η κεντρική πολιτική. Είναι λογικό, γιατί ήρθαμε μετά από μια τριήμερη συζήτηση. Ναι, 6 λεπτά. Έχετε δίκιο. Παραλιακό μέτωπο, κύριε Βουλευτά. Το παραλιακό μέτωπο. Λοιπόν, είχαμε πει ότι το παραλιακό μέτωπο θα. Εγώ έκανα αυτό που μου είπε η αρμόδια Γενική Γραμματέας και μάλιστα από το βήμα της Βουλής, ότι θα γίνει με, με παραχώρηση βάσει του νόμου του 2971, του άρθρου 13, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, ποια είναι. Πού έχει κολλήσει και δεν έχουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρξει μία
τροποποίηση στο άρθρο το συγκεκριμένο του νόμου 2971, ναι, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η παραχώρηση του παραλιακού μετόπου, όχι όμως μόνο για την Κέρκυρα. Διότι πήγαμε να το κάνουμε για την Κέρκυρα, ναι, και βρεθήκανε άλλοι 10, άλλοι 8 δήμοι και είπανε ότι και εμείς τι θα κάνουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή την έχω στο κινητό μου την νομοθετική διάταξη, mm-hmm, η οποία είναι στο γραφείο του Υπουργού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του άρθρου 2971, μάλλον του άρθρου 13 του νόμου 2971, προκειμένου να προχωρήσουμε χωρίς θέμα. Ο λόγος είναι διότι εάν γινόταν η παραχώρηση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο νόμος, θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάποια καταγγελία, να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Οπότε... Ναι, αλλά δεν το ξέραμε νωρίτερα, γιατί αυτό το παιδεύουμε από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σου πω. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία, πρώτη μπορώ, κυβέρνηση. Υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εσείς απολογίστε για την, ναι, κυβέρνηση και τους. Εγώ τώρα να σας πω κάτι. Εάν ένας νομικός σύμβουλος ενός υπουργού ή μιας γενικής γραμματέως μου παρουσιάζει στον βουλευτή, ναι, τον εκλεγμένο, μια αλφα ενημέρωση και μάλιστα συμφωνούμε ότι στην ομιλία μας από το βήματος της Βουλής θα προσδιορίσω και την ημερομηνία, mm-hmm, γιατί είπα μέσα στο μήνα, τον επόμενο μήνα. Ναι. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Βεβαίως απολογούμε, αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς δεν δουλεύουμε, κάποιοι μας ενημερώνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως βρισκόμαστε σε μια τελική φάση. Mm-hmm. Είδα και τον κύριο Χατζηδάκη χτες πάλι στη Βουλή για το θέμα αυτό. Μιλάμε με το διευθυντή, τη διευθύντρια του γραφείου του... Κύριε Κίκα, επειδή όταν έρχεστε εσείς εδώ και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τους συμπολίτες, εσείς τα ακούτε. Ναι, τους τα λέτε, ναι, ότι δεν μπορείτε άλλο να επιστρέφετε πίσω και να λέμε για το παραλιακό ή για άλλα θέματα. Ξέρω, δεν είναι μόνο το παραλιακό. Και το να στηρίζουν ανέμελα. Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή, θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν, δεν μου έλεγε... είστε εσείς ο υπουργός που υπογράφει και δεν υπέγραψε. Ναι, ναι. Αλλά εσείς το ακούτε. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι συνηθισμένος. Εδώ μου σέρουν πράγματα για τα οποία δεν είμαι καν υπεύθυνος. Αλλά δεν έχω θέμα. Συμβαίνει, είναι φαινόμενο, ναι, αυτό στην Κέρκυρα. Ναι. Δεν έχω. Εγώ με τον κόσμο είμαι, οπότε δεν με απασχολούν αυτά. Όμως, θα ήταν σοβαρό θέμα εάν έλεγε ο Υπουργός, όχι, εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, εδώ έχουμε μια καινούρια νομοθετική, ναι, διάταξη που αναφέρεται συνολικά στην τροποποίηση του 2971, που μπορούν μετά όλοι αυτοί οι 8 δήμοι να πάρουν μέτωπα που έχουν αποχαρακτηριστεί από χερσαία ζώνη λιμένος. Άρα λοιπόν είμαστε στη διαδικασία. Δεν ανησυχώ. Mm-hmm. Δεν ανησυχώ. Άντε να το δούμε. Ναι, δεν ανησυχώ. Δύο λεπτά για να... Δύο για να κλείσουμε. Ωραία. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι συναντήθηκα προχτές με την καινούρια διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΤΑΔ. Ναι. Γιατί έχουμε το θέμα του Αχιλλείου. Έχουμε και άλλα ζητήματα. Αλυπονεμένη ιστορία, ναι, το Αχιλλείο. Είναι η κυρία Χατζηγεωργίου, η Ρο Χατζηγεωργίου λέγεται η κυρία αυτή, που ήρθε από τον ιδιωτικό τομέα. Τέλος πάντων, κάναμε μια καλή συζήτηση με βασικό θέμα το Αχίλιο. Όπως έχουμε πει, επικαιροποιούνται οι μελέτες προκειμένου να γίνει νέος διαγωνισμός. Υπάρχει μια συζήτηση, ο νέος διαγωνισμός για να τρέξει πιο γρήγορα να γίνει από το ΤΑΙΠΕΔ, ναι, όπως έγινε τώρα με τα κέντρα υγείας, όπως, ναι, έγινε με το 1-400 του νοσοκομείου, ώστε να προχωρήσει γρήγορα. Είμαστε σε αυτή τη φάση, οι μελέτες προχωράει η επικαιροποίησή τους. Εδώ να πούμε ότι σημαίνοντα ρόλο έχει η περιφέρεια Ιωνίσων, διότι τα κονδύλια ήταν της περιφέρειας Ιωνίσων. Έχει γίνει γέφυρα τώρα για το επόμενο. Όμως, επειδή πρέπει να επικαιροποιηθούν μελέτες, αυξάνεται το κόστος και θα κληθεί το... Τώρα κλείνουμε και δεν προλαβαίνω να γκρινιάξω και να, ναι, πω για ποιο λόγο φτάσαμε εδώ όμως, κύριε Βουλευτά. Ναι. Δηλαδή μας λέγανε όλοι ότι όλα είναι καλά. Είναι πολλοί παράγοντες. Και ο κ. Παπαθανάσης, βλέπετε... και η κυρία Κράτσα και ο πρωθυπουργός έλεγε ότι θα παρακολουθεί και ο ίδιος. Μα εδώ είχε έβαλε τον Παπαθανάση να το κάνει αυτό. Και αλλά τι έκανε ο κ. Παπαθανάσης. Στην ΕΤΑΔ υπήρχαν προβλήματα. Δεν είναι μόνο η Κέρκυρα. Είναι η Κέρκυρα το Αχίλιο. Είναι ο Δηρός, τα Σπήλια. Ναι. Είναι Αγιάφα. Είναι. Εδώ λοιπόν αυξάνεται κατά ένα σημαντικό ποσοστό η απέτηση
από την περιφέρεια. Με τον κύριο Τρεπεκλή έχουμε συναντηθεί. Ο κύριος Περιφερειάρχης είναι σύμφωνος. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως ζητάει και αυτός κάποια διασφάλιση. Φωστά. Και κάποιο αντάλλαγμα. Και νομίζω ότι και εκεί είμαστε κοντά. Με το έκτο δημοτικό. Να πω τέλος. Να κλείσουμε. Ότι την Τετάρτη περιμένουμε εδώ τον Υφυπουργό Ναυτιλίας σε μια σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Συγκαλεί ο Υφυπουργός βασικά με τον κύριο Τρεπεκλή. Θα έρθουν όλοι οι βουλευτές των Ιωνίων. Ωραία. Όλων των κομμάτων, όχι μόνο της Δημοκρατίας. Τώρα αυτό προφανώς δεν το ξέρω τώρα αυτό, φαντάζομαι. Αλλά πάντως θα έρθουν και οι υπόλοιποι βουλευτές των νησιών. Προκειμένου να συζητήσουμε με τον κύριο Περιφερειάρχη και με το κοινοβουλευτική, με την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και την πολιτική εκπροσώπηση του Υπουργείου, που προκειμένου θα είναι ο κύριος Παπάς, για τα μείζωνα θέματα που έχουν να κάνουν με τις λιμενικές υποδομές και με τον προγραμματισμό. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να κλείσουμε. Θα έχουμε να πούμε και άλλα θέματα μέσα στην εβδομάδα. Βεβαίως. Μια σημαντική εξέλιξη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.